Μια ιστορική στιγμή και με αυτή θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε και θα πάμε και στο οροπέδιο Λασιθίου, πρώτη ζωντανή σύνδεση του μέρους. Μια ιστορική στιγμή για την Κρήτη και το Λασίθι γενικότερα, καθώς το ερχόμενο Σάββατο η περιοχή υποδέχεται το ιστορικό λάβαρο της Αγίας Λαύρας, στο οποίο υψώθηκε βέβαια στην Αγία Λαύρα των Καλαβρίτων από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, βέβαια σηματοδοτώντας κατά κάποιο τρόπο και την έναρξη του αγώνα της Επανάστασης το 1921. Πάμε στο οροπέδιο Λασιθίου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Στεφανάκης, θα μας πει περισσότερα. Δήμαρχε, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλη, σε εσάς και στους τηλεθεατές του Κρήτη TV. Η υποδοχή βέβαια του Λαβάρου εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και των γενικότερων εορτασμών εκεί στην περιοχή. Έτσι ακριβώς, εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της μάχης του Λασιθίου που έγινε από τις 20 έως τις 30 του Μάη ναι. του 1867. Είναι μια μεγάλη μάχη, από τις μεγαλύτερες που έγιναν στην Κρήτη, αμέσως μετά το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου που έγινε το φθινόπωρο του 1866. Όλοι οι επαναστάτες είχαν ταμπουρωθεί, να το πούμε έτσι, στο οροπέδιο Λασιθίου, στο φυσικό αυτό οχυρό, όλοι οι επαναστάτες της Κρήτης και πολέμησαν για πρώτη φορά οργανωμένα εκ του συστάδιν, όπως λένε οι στρατιωτικοί, δηλαδή σε παράταξη, ο στρατός της Κρήτης με τον Οθωμανικό στρατό. Στη μάχη αυτή αξίζει να σημειώσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι συμμετείχαν εθελοντές από την υπόλοιπη Ελλάδα, πέρα από τους κρητικούς επαναστάτες, καθώς και εθελοντές από το εξωτερικό, από αρκετές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Η υποδοχή του ιστορικού κειμηλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, σωστά Δήμαρχε? Η υποδοχή θα είναι το Σάββατο βέβαια, 7 το απόγευμα, στην είσοδο της Ιεράς Μονής Παναγίας Κουσταλένιας, ναι. εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου, θα γίνει η επίσημη υποδοχή του Λάβαρου της Επανάστασης, το οποίο το συνοδεύει ο ηγούμενος της Μονής Αγίας Λαύρας. Μάλιστα. Μία ιστορική, μία σημαντική στιγμή, αλήθεια είναι. Είναι σημαντική στιγμή, καθώς το Λάβαρο έρχεται για πρώτη φορά στην Κρήτη, ναι. έρχεται για πρώτη φορά στο νησί μας και σηματοδοτεί την μεγάλη επανάσταση του γένους για την εθνική παλιγενεσία και για την απελευθέρωση και είναι και στα πλαίσια των εορτασμών για τη μάχη του Λασιθίου και των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις είναι διήμερες. Θα πραγματοποιηθούν βέβαια εκδηλώσεις και την Κυριακή, σωστά? Ναι, ναι, και την Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί, από νωρίς το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Μονής της Παναγίας Κουσταλένιας και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο χώρο όπου είναι διαμορφωμένο το μνημείο, στο Πάρκο Ελευθερίας. Θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση, θα κατατεθούν στέφανα από τους επισήμους και θα γίνουν οι ομιλίες από τον ιστοριοδίφη και ερευνητή, τον Γιώργο Παναγιωτάκη, τον εκλεκτό συντοπίτη και συγγραφέα και από τους επισήμους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε βέβαια, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα για την προστασία. Ακριβώς αυτό και εκεί θέλω να σταθώ. Σίγουρα πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Περιμένετε κόσμο όμως, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Ο κόσμος σίγουρα θα θέλει να συμμετέχει, να δει και το Λάβαρο και να το προσκυνήσει. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Καθώς στο οροπέδιο Λασιθίου έχουμε κρούσματα τις τελευταίες 10 μέρες. Ναι. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή διπλή μάσκα, τήρηση των αποστάσεων. Και στον χώρο των εκδηλώσεων θα μετέχουν μόνο προσκεκλημένοι επίσημοι. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και στέκεστε και στην διασπορά την αυξημένη που καταγράφεται το τελευταίο δεκαήμερο. Ιδιαίτερη προσοχή, σωστά? Βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή, γιατί δεν πρέπει να μας ξεφύγει η κατάσταση. Σήμερα παίρνω την σκυτάλη, σήμερα έγινε έλεγχος. Μαζικός έλεγχος ναι. Από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, εδώ στο Δημαρχείο. Προσήλθε ο κόσμος, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θετικό κρούσμα. Τις προηγούμενες ημέρες έχουν ελεγχθεί και θα ελεγχθούν και αύριο ο κόσμος, οι ωφελούμενοι του βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι και είναι στις οικίες τους. Είναι μια περίοδος που έχουμε ανάγκη θετικές ειδήσεις, θετικές εξελίξεις, ναι. αρνητικά τεστ. Βρισκόμαστε στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί μπαίνουμε σε μία περίοδο καλοκαιρινή, έχουν ανοίξει τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία,
θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πέρυσι μπήκαμε με ελάχιστα κρούσματα. Φέτος μπαίνουμε με χιλιάδες κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Σωστά. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν τηρούμε τα μέτρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.